αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, καλό σας βράδυ, καλώς ορίσατε και πάλι στην εκπομπή Δράξεις τα Παιδείας, μια ακόμη εκπομπή μαζί σας και όπως είχαμε προλογίσει σε παλιότερη εκπομπή, καλεσμένος και πάλι σήμερα ο Νίκος Παπακλειοβούλου για να απολαύσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή πια το δικό του προσωπικό έργο. Δεν θα πω κάτι περισσότερο αφού σας έχω ζωντανά μαζί μου. Θα ήθελα εσείς να προλογίσετε το δικό σας έργο, αυτό που θα δουν και θα απολαύσουν αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε για ακόμα μια φορά στο Χελένη TV και στην προσωπική μου εκπομπή Δράξαστε Παιδείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για μια ακόμη φορά που με φιλοξενείτε στο εκλεκτό και πολύ σημαντικό τηλεοπτικό σταθμό του Χελένη TV. Ήθελα να αναφέρω συγκεκριμένα για ένα έργο που έχω εκπονήσει τελευταία πέραν των άλλων προηγούμενων έργων που έχω φτιάξει και τα οποία αναφερόντουσαν σε 99% ο ήρωας της ΕΟΚΑ με τίτλους Αγία Κύπρος 204 πνοές και ηρώες ενδύνες. Είναι ένα έργο το οποίο αποσκοπεί, με το οποίο αποσκοπώ να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για διοργάνωση ή και εμπλουτισμών εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου και 1η Απριλίου. Φέρει τον τίτλο «Από το 21 στο 55». Περιέχει αυτό το έργο δύο θεατρικά δρόμενα. Το ένα αναφέρεται στην συμμετοχή των Κυπρίων στην Επανάσταση του 1821 με κεντρικό πρόσωπο που είχαν τον Κυπρέο, ο οποίος μαζί με το ήταν εγκλωβισμένος με το βαλκάρια του Μακρυγιάννη στο Λιόκαστρο στην Πύλη και κολύμβησε και ειδοποίησε ένα σημαντικό πλοίο και ήρθαν εκεί και έκαναν έφοδο και διασωθήκαν. Το δεύτερο διθατρικό δρόμενο αναφέρεται στην Παρασκευή του αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59 με κεντρικό πρόσωπο τον Ευάγγελο Λουκάκου Ταλιανού από τη Σαλαμίνα, ο οποίος μετέφερε τα πρώτα όπλα του αγώνα στην Κύπρο και σε δεύτερη αποστολή συνελήφθηκε και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση. Και εδώ υπάρχει ο θεατρικός διάλογος της δίκης, όπως και προηγουμένως στο προηγούμενο υπάρχει ο θεατρικός διάλογος του Μακρυγιάννη. Για τα δύο θεατρικά δρόμενα υπάρχουν αφηγήσεις προηγούνται και επίσης υπάρχει και τραγούδι για τα δύο κεντρικά πρόσωπα. Το έργο αυτό, πέραν από αυτό, υπάρχουν 14 τραγούδια τα οποία αναφέρονται ομαδικά ή ατομικά σε 41 ήρωες του 1959 και υπάρχουν οι παρτιτούρες, οι στίχοι και οι αφηγήσεις για όλα αυτά. Και επίσης αυτό το έργο συνοδεύεται από 12 γίγα οπτικοακουστικό υλικό που έχει σχέση με το περιεχόμενο του βιβλίου. Αυτό όλο το προσφέρω δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή, ούτως ώστε όποιος ενδιαφέρεται μου το ζητάει με email. Το email μου είναι nikos.papakle@gmail.com και από εκεί και πέρα του στέλνω το σύνδεμα και το κατεβάζει. Και προσδοκώ αυτό το μουσικοθεατρικό έργο να το πάρουν φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να διοργανώσουν ή να εμπλουτίσουν εκδηλώσεις για τις δύο μεγάλες εθνικές μας επέτειες, τις 25 Μαρτίου 1921 και 1η Απριλίου 1948. Είμαστε και κοντά στις γιορτές αυτές, γι' αυτό και θα είναι επίκαιρη η παρουσίαση αυτή, έστω μέσα από τη δική μας τηλεόραση εδώ. Να αφήσουμε τους αγαπητούς φίλους τους ακροατές να απολαύσουν το έργο αυτό επί σκηνής. Να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί είχατε έτσι την ευγενή καλοσύνη να το παρουσιάσετε κιόλας και να το προλογίσετε. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, η δέκτες είναι ανοιχτή για σας. Θα παρουσιάσουμε το μουσικοθεατρικό έργο του αγαπητού Νίκου Παπακλειοβούλου από το 1821 στο 1955. Και όπως είπε και εκείνος, εύχομαι το έργο αυτό να καρποφορήσει πραγματικά ακόμα περισσότερο εδώ στην Μεγάλη Βρετανία, μέσα από τα σχολεία, μέσα από τις εκκλησίες, μέσα από τους διάφορους οργανισμούς που έχουμε. Μπορείτε να έρθετε σε επαφές με το Hellenic TV, με μένα προσωπικά, αν δεν μπορείτε να βρείτε τον ίδιο, και εμείς θα προωθήσουμε το δικό σας email σε εκείνο για να σας σταλεί το έργο. Και πάλι πολλές και θερμές ευχαριστίες, αγαπητέ κύριε Παπακλειοβούλου,
και ας αφήσουμε τους αγαπητούς μας φίλους να απολαύσουν το δικό σας έργο, τη δική σας πνοή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί όλους εκεί στην Hellenic TV. Κλείνομαι και πάλι σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Η βαρβαρότητα των Τούρκων κατακτητών δεν είχε όρια. Δεν έκανε διακρίσεις αν θύματά τους ήταν γυναίκες, γέροι, ανήλικα παιδιά. Θύματά τους δεν ήταν μόνο Ελληνοκύπριοι. Ήταν και οι συμπατριώτες μας Μαρονίτες. Ο εκλεκτός φίλος, Τόνι Σολομού, ο οποίος τιμά με τη συμμετοχή του την απόψινή μας εκδήλωση. Γεια σου, Τόνι. Συγκλονίζει με τη μαρτυρία του για τα πάνδυνα που υπέστη ο θείος του Κυριάκος Τζιρκαλής, στον οποίο είναι αφιερωμένο και το επόμενο τραγούδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι της 20ης Αυγούστου του 1974, ημέρα Τρίτη, όταν τρία κτίνοι μπήκαν στο πατρικό σου και βλέποντάς τους να προσπαθούν να βιάσουν την ανήμπορη μάνα σου και ενώ εσύ ήσουν κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι, δεν άντεξες να βλέπεις τη μάνα σου με το μαξιλάρι στο στόμα για να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους τα σκυλιά. Ξεπετάχτηκες, άρπαξες το μαχαίρι και κάρφωσες τον έναν στην πλάτη. Έγινε μια μάχη ζωής και θανάτου προς διαφύλαξη της θυμής της φιλήσυχης μάνας Βαρβάρας Τζιρκαλή. Πού να ήξερες πως η μοίρα σου επιφύλασε να δεις αυτό το απάνθρωπο θέαμα. Πού να ήξερες ότι θα σου έκοβαν τα άκρα. Πού να ήξερες ότι θα σου έκοβαν το στέρνο. Πού να ήξερες ότι θα σε πυροβολούσαν με δύο σφαίρες για να σε βασανίσουν. Και πού να ήξερες ότι το τέλος το δικό σου θα ήταν αποκεφαλισμός. Να ξέρεις όμως, λατρεμένε Θείε Κυριάκο, ο θάνατός σου τιμά την Αγία Μαρίνα, αλλά και ολόκληρη την Κύπρο, γιατί έδωσες τη ζωή σου για την άξια μάνα σου, αλλά και για την πατρίδα σου. Αφήσεις τη θεία μου ανάπηρη μητέρα κοινές τις δύσκολες στιγμές κοινή τη μαύρη μέρα του Ατήλα μπήκαν οι όρδες στο ιερό χωριό σου αβάσταχτος ο καημός κι ο πόνος ο δικός σου. Η μάνα σου σε κέτευε να φύγεις για να ζήσεις. Δεν άντεχε η καρδούλα σου μονάχη της να αφήσεις. Προσπάθησαν η αδίστακτη την τιμή της να μαυρώσουν σαν Λεωνίδας τα βάλες με χίλιους κι άλλους τόσους. Τρίτες οι μαχαίριες κι οι σφαίρες στο κορμί σου οι βάρβαροι σου κόψανε και την κεφαλή σου όλη της Κύπρου η πιστή σε υμνούμε Κυριάκο Τζιρκαλή
στην Παναγιά και στο Θεό δίνουμε όρκο ιερό της Κύπρου Άγιο Λύτρωμο. Βάρβαρου σε γέτε με να φύγεις για να ζήσεις, δεν άντεχε η καρδούλα σου μονάχη της να αφήσεις. Προσπάθησαν οι αδίστακτοι την τιμή της να μαυρώσουν. Σαν Λεωνίδας τα μάλες με χίλιους κι άλλους τόσους. Ο Χαρίλαος Μιχαήλ, λίγες ώρες πριν από την εκτέλεσή του, καλωσόρισε τους γονείς του με ένα τραγούδι. Ξύπνα καημένε, μουραγιά. Και τους αποχαιρέτησε με τα πιο κάτω λόγια. Έχω το θάρρος να πατήσω την αγχώνη, πατέρα. Εσύ, μάνα, να το έχεις ευχαρίστηση και να το κρατήσεις κάφημα που πεθαίνω για την πατρίδα. Η τελευταία επιστολή του Ιάκωβου Πατάτσου προς τη μητέρα του. Αγαπημένη μου μητέρα, χαίρε. Ευρίσκομαι μεταξύ αγγέλων. Το πνεύμα μου φτερουγίζει γύρω από το θρόνο του Κυρίου. Θέλω να χαίρεις όπως εγώ. Ο Ανδρέας Ζάκος έγραφε στον αδελφό του Γιώργο λίγες μέρες πριν από τον απαγχωνισμό. Η ώρα του θανάτου πλησιάζει. Μα στην ψυχή μας φωλιάζει η ηρεμία. Τη στιγμή αυτή ακούμε την ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν. Στη θέση που βρισκόμαστε τώρα, ούτε με το μικροσκόπιο δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε που υπάρχει τραγωδία στο θάνατο.
μες στην καρδιά το σώμα του, μα το Πατάτσο Μιχαήλ, δεν μπόρεσε καταπακτή, ούτε αγχώνει στο σκηνί να σας φημώσει τη φωνή. Φύγατε για τη Λευτεριά με πρόσωπα αγγελικά, είχατε θάρρος λεβεντιά, ανίποτη παλικάρια. Όταν μου είπε «Μανά, φεύγω αντάρτη στα βουνά», ήξερα ότι ίσως να μην τον έβλεπα ποτέ ξανά. Ήξερα ότι ίσως μου τον έπαιρνε μια άλλη μάνα, η Λευτεριά. Χαλάλην της πατρίδας μας ο γιος μου. Χαλάλην της Λευτεριάς ο πρωτότοκος, το βιός μου. Το μόνο μου παράπονο και βάρος στην καρδιά είναι που μου τον θάψανε χωρίς μια αγκαλιά. Δεν με πειράζει όμως. Τον φίλησε μια άλλη μάνα για μένα. Μια άλλη που είναι ανώτερη από όλους και από εμένα. Τον φίλησε η Λευτεριά. Αυτά ήταν τα περήφανα και συγκινητικά λόγια της μάνας του ήρωα Κατελάρη Παντελή, όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του πρωτότοκου γιού της και τη μυστική ταφή του. Δεν μπορώ, όρκο τον έχω.
έχω κάνει. Να πολεμήσω τον εχθρό μέχρι την Κύπρο μας να δω. Με ελευθεριάς, με ελευθεριάς, με ελευθεριάς Στεφάνη. Με ελευθεριάς, με ελευθεριάς, με ελευθεριάς Στεφάνη. Ο Κατελάρης Παντελής ως τη στερνή ρανίδα το αίμα του το έδωσε για ελευθερή πατρίδα. Στο βουνό όρκο τον έχω κάνει. Να πολεμήσω τον εχθρό μέχρι την Κύπρο μας να δω. Με ελευθεριάς, με ελευθεριάς. Του Ανδρούτσου τον ηρωισμό, το θάρρος και τη θυσία ζηλέψανε και γράψανε δική τους ιστορία. Τα όπλα ήταν λιγοστά, κρυμμένοι σαν χειρώνα, τα έβαλαν με μια στρατιά, πιστή στον Παρθενώνα. Δεν άργησε η Λευτεριά την Κύπρο να αγκαλιάσει, δικαιωμένοι έφυγαν για τη δική τους δράση. Τώρα αλλάξαν οι καιροί, ήρθανε μαύρα χρόνια και βλέπουν την πατρίδα τους στου Ατίλα τα σαγόνια. Θρηνούν, πονούν, ανήμποροι, βαθιά απορριμμένοι, πως το αντέχουν οι θνητοί, την Κύπρο σκλαβωμένη. Φύσηξα γέρι λευτεριάς απ' τις γραβιάς στα μέρη του Οδυσσέα τη μορφή στη Μεσαριά να φέρει. Φύσηξα γέρας λευτεριάς απ' τις γραβιάς στα μέρη του Οδυσσέα τη μορφή στη Μεσαριά να φέρει. Όπου οι ήρωες πολεμούν σε ιερό αγώνα όραμα την Ακρόπολη στόχο το Παρθενώνα. Όπου η ήρωες πόλεμουν σε ιερό αγώνα όραμα την Ακρόπολη στόχο το Παρθενώνα. Σαμάρας, Πίθας, Κάριος και Πάπα Κυριακού έγιναν ολοκαύτωμα σημαία του λαού. Πολέμησαν τον τύραννο στο λιόπεδο
βλέπουν τη μάγια τους στη γη και πάλι σκλαβωμένοι. Τώρα ψηλά στον ουρανό με κρίση και θλιμμένοι, βλέπουν τη μάγια τους στη γη και πάλι σκλαβωμένοι. Με μια φωνή τρεμάμενη, κραυγή αντριωμένη, καλούν για αγώνα λευτεριάς για Κύπρο ενωμένη. Με μια φωνή τρεμάμενη, κραυγή αντριωμένη, καλούν για αγώνα λευτεριάς για Κύπρο ενωμένη. Σαν μάρος πιτασκάριος και Πάπα Κυριακού, έγιναν ολοκαύτωμα σημαία του λαού. Πολέμησαν τον τύραννο στο γιο πετριού το χάνι, σίγουροι πως της λευτεριάς η Άγια μέρα φτάνει. Σκάριος και Πάπα Κυριακού, έγιναν ολοκαύτωμα σημαία του λαού. Πολέμησαν τον τύραννο στο λιόπετριο το χάνι, σίγουροι πως της λευτεριάς η Άγια μέρα φτάνει. Αγαπητοί φίλοι τηλεθέατες, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής με ιδιαίτερο καλεσμένο, με το έργο το αυτή τη φορά, μια παρουσίαση μουσικοθεατρικού έργου από το 1821 στο 1955 με τον εκλεκτό, τον πολύ θα έλεγα, Νίκο Παπακλειοβούλου. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής της απόψινής. Σας χαιρετώ, καλό βράδυ και θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχομένη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, καλό σας βράδυ.